ανοίγει ο δρόμος για την κατανόηση σεισμών και ηφαιστείων πώς. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του ΕΛΚΕΘΕ, που θέτει ως προτεραιότητα την αποτύπωση της μορφολογίας του βυθού της χώρας και τη δημιουργία βέβαια ενός βυθομετρικού χάρτη μεγάλης ακρίβειας σε όλα τα βάθη. Πάμε να μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Σακελάριου, και είναι χαρά μας που τον φιλοξενούμε. Είναι διευθυντής ερευνών του τομέα θαλάσσιας γεωλογίας του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αναφορικά τώρα με το πρακτικό σκέλος, θέτει ως προτεραιότητα την αποτύπωση της μορφολογίας του βυθού της χώρας. Δηλαδή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή και λεπτομερή αποτύπωση της στεριάς της χώρας. Αλλά πολύ λίγοι ξέρουν ότι ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για τον βυθό της χώρας. Άρα είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας σαν χώρα να ξέρουμε ποιο είναι το ανάγλυφο, το υποθαλάσσιο, ποιος είναι ο βυθός που έχουμε. Αυτή τη στιγμή σε τι ποσοστό γνωρίζουμε τον βυθό στις ελληνικές θάλασσες? Θα έλεγα περίπου γύρω στο 30% με την έννοια της λεπτομερούς βυθομετρίας, πιθανόν να είναι και λίγο λιγότερο. Όμως αυτό αφορά μόνο την βυθομετρία, δηλαδή μια πολύ καλή εικόνα του ανάγλυφου του βυθού. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίσουμε και πρέπει να μελετήσουμε, τα οποία ακόμα είμαστε αρκετά πίσω. Μάλιστα, και πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα γνωρίσουμε, καθώς υποθέτω ότι θα εξαχθούν και κάποια πολύτιμα στοιχεία, θα προκύψουν και κάποια συμπεράσματα τα οποία θα μας οδηγήσουν πού, κύριε Σακελάριου? Σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Καταρχήν να πούμε για την σεισμικότητα και τα ρήγματα. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι μια πολύ σεισμογενής περιοχή. Οι περισσότεροι σεισμοί γίνονται στη θάλασσα. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα υποθαλάσσια ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή, τι σεισμούς μπορούν αυτά να δώσουν, τι μεγέθη σεισμών μπορούν να δώσουν, ώστε να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε έτσι τις δραστηριότητες που έχουμε, αλλά και τα κτίσματα που φτιάχνουμε, ώστε να μπορούν να αντέξουν αυτού του είδους των σεισμών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι υποθαλάσσιες κατολιστήσεις. Οι υποθαλάσσιες κατολιστήσεις στην περιοχή μας είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που ευθύνεται για τα τσουνάμι. Και μπορεί να μην έχουμε μεγάλα τσουνάμι τις τελευταίες δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, αλλά έχουμε μικρά τσουνάμι τα οποία είναι σχεδόν κάθε 2-3 χρόνια. Θυμάστε το τελευταίο, ήταν λίγο νότια από την Κρήτη, εκεί στην περιοχή της Άρβης. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και πέρα ακόμα και από τους σεισμούς, αλλά και από τα τσουνάμι, πρέπει να ξέρουμε τον υποθαλάσσιο βυθό, γιατί μπορούμε το υποθαλάσσιο περιβάλλον να το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια του όρου. Να το αξιοποιήσουμε σωστά, ώστε και να μπορούμε να πάρουμε, για παράδειγμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από εκεί, όχι κατά ανάγκη τους υδρογονάνθρακες, δεν πάμε γι' αυτό, αλλά να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον με ανανεώσιμες πηγές και για το καλό της κοινωνίας, αλλά και για το καλό του περιβάλλοντος. Και πάρα πολλές άλλες εφαρμογές που προκύπτουν από όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί? Καλό θα ήταν και θα ήταν ευχής έργων να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να υπάρχει και ένα εθνικής εμβέλειας, ας πούμε, πρόγραμμα για την χαρτογράφηση των ελληνικών μυθών. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο του ΕΛΚΕΘΕ, με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία να μπορούμε να καλύψουμε κομμάτι-κομμάτι τη χαρτογράφηση του βυθού των ελληνικών θαλασσών. Και αυτό γίνεται με χρηματοδοτήσεις, δεν θα έλεγα από την Ελλάδα, εσωτερικές δημόσιες χρηματοδοτήσεις, αλλά κυρίως από προγράμματα ερευνητικά που προέρχονται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από άλλες πηγές χρηματοδότησης από το εξωτερικό, και με κάποιες μικρές χρηματοδοτήσεις που ακόμα υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, αλλά δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένες. Ναι, είναι αυτή η πολιτική βούληση κεντρικά που αναφερθήκατε και δεν έχει υπάρξει μέχρι και σήμερα. Ξέρετε, η διαφορά μεταξύ της έρευνας και συνήθως των κυβερνήσεων είναι ότι στην έρευνα σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε μεγάλα ωφέλη. Σωστά, σωστά. Οι κυβερνήσεις σκέφτονται. Ναι, να μην συνεχίσω. Ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε σε ένα 30% χαρτογράφησης του ελληνικού βυθού. Σε ποιες περιοχές?
Αυτές συνήθως είναι οι βαθιές περιοχές. Γιατί, ναι. Γιατί μπορούμε πιο εύκολα να καλύψουμε μεγάλες περιοχές όταν το βάθος είναι μεγάλο. Έτσι είναι ο σχεδιασμός των οργάνων με τα οποία χρησιμοποιούμε για την έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή χαρτογράφηση, για παράδειγμα, του Βόρειου Αιγαίου, ιδίως τη Στάφρου του Βόρειου Αιγαίου, ναι. Που έχει γύρω στα 1600 μέτρα βάθος. Έχουμε αρκετά καλή χαρτογράφηση στο Νότιο Αιγαίο, που φτάνει μέχρι τα 2 χιλιόμετρα βάθος. Έχουμε καλή χαρτογράφηση νότια από την Κρήτη και κατά μήκος της Ελληνικής Στάφρου, που εκεί έχουμε και τα μεγαλύτερα βάθη, δηλαδή βάθη που φτάνουν μέχρι τα 5 χιλιόμετρα. Και διάφορες άλλες μικρότερες περιοχές, όπως το Ιόνιο. Που είναι κυρίως οι περιοχές που αφενός είναι βαθιές, αφετέρου είναι και αυτές που φιλοξενούν και τα πιο σημαντικά ρήγματα και την μεγαλύτερη ενεργότητα από πλευράς φαινομένων, παράδειγμα γεωκινδύνων, που περιμένουμε στην ευρύτερη περιοχή μας. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Σακελαρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα χαρούμε να επαναλάβουμε την συζήτηση στο επόμενο διάστημα, να πούμε περισσότερα. Αξιέπαινη προσπάθεια, μακάρι να υπάρξει βοήθεια και κεντρικά. Βάζουμε τελεία. Στη διάθεσή σας. Βέβαια. Χαρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν.